Για συμβασιούχους στο πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης που μέχρι σήμερα παραμένουν απλήρωτοι, κάνει λόγο η παράταξη Πόλη και Πολίτες. Ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων του Δήμου, μάθαμε ότι πέρυσι την Άνοιξη και μετά τις πλημμύρες που υπέστη η περιοχή μας, όπως και άλλες βέβαια περιοχές, έβγαλε το κράτος ένα πρόγραμμα μέσω του πολυκοινωνικού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που μπορούσε το πολυκοινωνικό το δικό μας εδώ να προσλάβει 11 άτομα για τις πλημμύρες, με την ιδιότητα των εργατών. Το πολυκοινωνικό, παρόλα αυτά, προσέλαβε βρεφονιπιοκόμους και μάγειρες σεφ και όχι εργάτες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, μετά το πέρας των 3 μηνών του προγράμματος, οι άνθρωποι να μην μπορούν να πληρωθούν γιατί οι ιδιότητές τους και οι ειδικότητές τους ήταν πολύ διαφορετικές από αυτό που όριζε το πρόγραμμα. Του ζητήθηκε λοιπόν να κάνουν μία εθελοντική εργασία για 1-2 μήνες, με την προϋπόθεση βέβαια και την υπόσχεση ότι θα τους προσλάβουν εκ νέου σε νέα προγράμματα για να πληρωθούν και τα παλιά. Τώρα αυτό πώς ακριβώς θα γινόταν δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν το έχουμε καταλάβει. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία, έκαναν εθελοντική εργασία και εφόσον τέλειωσε η εθελοντική εργασία τους, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη και ούτε βέβαια έχουν προσληφθεί εκ νέου σε άλλα προγράμματα. Η Γενική Γραμματέας της Παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης μιλάει για αδίκημα από πλευράς του πολυκοινωνικού σχετικά με την ανάθεση εργασίας σε εθελοντές. Για ακόμη μια φορά το πολυκοινωνικό λειτουργήσε κατά πώς το βόλευε και όχι με βάση την νομοθεσία, με αποτέλεσμα να βρίσκονται 11 άνθρωποι εκτεθειμένοι χωρίς να έχουν πληρωθεί την εργασία τους. Και το δεύτερο κομμάτι, επίσης πολύ σοβαρό, είναι το κομμάτι του εθελοντισμού. Εθελοντισμός είναι να προσφέρω την εργασία μου εγώ κατά πώς έχω τον χρόνο ελεύθερο και όπως θέλω. Η ανάθεση εργασίας σε εθελοντές είναι αδίκημα. Την απάντησή της για το θέμα έδωσε η πρόεδρος του Πολυκοινωνικού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Αλεξάνδρα Πουεραζίδου. Σε κάποια λοιπόν σύμβαση από αυτές, σε κάποια ανανέωση από αυτές το Μάιο, έγινε αμφισβήτηση από το Ταμείο του Δήμου, όταν κόπηκαν τα εντάλματα για να πληρωθούν οι άνθρωποι, και 11 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών 2 ή 3 βρεφονιπιοκόμοι, ήταν από όλες τις ειδικότητες πάλι, δεν πληρώθηκαν λόγω της αμφισβήτησης. Παρ' όλα αυτά το πολυκοινωνικό και εγώ προσωπικά, επειδή όλες οι προσλήψεις γίναν σύνομα και με τη σύμφωνη γνώμη και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, κάναμε ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο βέβαια άργησε αρκετά να μας απαντήσει. Η απάντηση, ενώ το ερώτημα έγινε τον Ιούνιο όταν προέκυψε το πρόβλημα, η απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ήρθε τον Νοέμβριο. Πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι για τον πρώτο μήνα της εργασίας τους και τώρα με δική μου ευθύνη με εντέλεσθε, πλήρωσε το ταμείο. Και τώρα, μιλώντας σήμερα και με την Επίτροπο, καταλήξαμε στο ότι θα πρέπει να γίνει αμφισβήτηση και στα υπόλοιπα εντάλματα, που και πάλι θα υπογράψω εντέλεσθε για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Όπως σημειώνει η κυρία Πουεραζίδου, δεν πρόκειται για κάποιο λάθος του πολυκοινωνικού, αλλά για σωρία λαθών του Ταμείου του Δήμου. Ακόμη τονίζω ότι οι εργαζόμενοι έχουν πληρωθεί για τον πρώτο μήνα και πριν τα Χριστούγεννα θα πληρωθούν και για αυτούς που απομένουν. Αυτό όλο οφείλεται δεν οφείλεται σε λάθος του πολυκοινωνικού, της διοίκησης του πολυκοινωνικού είτε των εργαζομένων του πολυκοινωνικού, οφείλεται σε σωρία λαθών του Ταμείου του Δήμου. Εμείς δεν έχουμε ταμιακή υπηρεσία, τα εντάλματά μας όλα πληρώνονται από το Ταμείο του Δήμου, οπότε οφείλεται σε μια σωρία λαθών του Ταμείου του Δήμου. Πήρα πάνω μου όλη την ευθύνη. Το προσωπικό έχει πληρωθεί για τον πρώτο μήνα. Υπολείπονται άλλοι 2,5 μήνες, νομίζω. Ναι, 2,5 μήνες, οι οποίοι θα πληρωθούν τις επόμενες μέρες και σίγουρα πριν τα Χριστούγεννα. Εν ώψη των Χριστούγεννων, κανείς μας δεν θέλει να μένει απληρωτός ο κόσμος και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από πλευράς μου και από πλευράς του Δημάρχου να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους εργαζόμενους. Η πρόεδρος του Πολυκοινωνικού στάθηκε ακόμη στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, σημειώνοντας ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί όσοι δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι παιδικοί μας σταθμοί είναι 10 αυτή τη στιγμή. Έχουμε 110 υπαλλήλους, 110 εκπαιδευτικούς, που σημαίνει ότι αντιστοιχούν σε κάθε 4 παιδάκια μία εκπαιδευτικός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος παιδικός σταθμός σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άλλη παιδική σταθμή με τόσο προσωπικό. Αυτό έγινε για να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει στις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο για την πανδημία, να μπορούμε να μην συγκορτίζουμε τα παιδιά, να μην συγκορτίζονται τα παιδιά, να μπορούμε να κρατηρούμε τους κανόνες υγιεινής
και για να μην διακινδυνεύει ούτε το προσωπικό μας, αλλά ούτε και τα παιδιά που φιλοξενούμε.